In Business News. Ασφιχτικά γεμάτη ήταν η αίθουσα Jean Monnet στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργάνωσε ο Οδυσσή με τίτλο «Η γυναική επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης». Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη βρέθηκε στην Κύπρο για να μιλήσει στο συνέδριο, κλέβοντας την παράσταση με τη μεταδοτικότητα αλλά και το πάθος της για τη νέα της επιχειρηματική κίνηση στο χώρο της μόδας με παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία. Όπως είπε, η γυναίκα σήμερα δεν θεωρείται πλέον αόρατη, απλώς η ίδια επιλέγει αν θέλει να είναι αόρατη ή αν θέλει να προβληθεί. Καταρχάς ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη συζήτηση και θεωρώ ότι ήταν και όλες οι πάνελιστ που είχαν μια διαφορετική άποψη και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό από το δικό τους το στίγμα και τον τομέα. Αυτό που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει ένας κοινωνικός χαρακτήρα στην επιχειρηματικότητα, ότι οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να πετύχουν, οι οποίες έχουν όραμα, έχουν ένα όνειρο, μπορούν και να τα καταφέρουν, ότι μπορούν να συνδυάσουν τα παιδιά με την καριέρα, τίποτα δεν είναι εύκολο και υπάρχουν και πάρα πολλές θυσίες. Όπως τόνισε και ο πρόεδρος του Οδυσσή, Αβέροφ Νεοφύτου, το κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας βρίσκεται στην υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη, ξεκαθαρίζοντας ότι το κέρδος που δημιουργεί θέσεις εργασίας πρέπει να πάψει να θεωρείται ανάθεμα. Από την πλευρά της, η συντονίστρια του συνεδρίου, Ξένια Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι ο ρόλος της γυναίκας στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να συμμετέχει ισότιμα σε αυτό. Αλλά για να μπορέσει να το κάνει, θα πρέπει και το κράτος και οι θεσμοί να μπορέσουν να την υποστηρίξουν. Και πιστεύω ότι από τη σημερινή εκδήλωση, ειδικά, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι δεν είναι ζήτημα μόνο στερεοτύπων τα οποία πρέπει να ανατρέψουμε, είναι και ζήτημα υποδομών. Μπορεί μια γυναίκα πραγματικά να θέλει είτε να δημιουργήσει δική της επιχείρηση, είτε να μπει σε κάποιον επαγγελματικό τομέα. Οπότε φαίνεται ότι εκεί που μπαίνουν τα εμπόδια έχουν να κάνουν πρώτο με το γεγονός του κατά πόσον υπάρχουν υποδομές για να μπορέσουν να συμφιλειώσουν την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική και ιδιαίτερα την ιδιότητα της μητέρας με τον επαγγελματικό τους ρόλο. Και την ίδια στιγμή βεβαίως ακούσαμε και πιστεύω ότι αυτό ισχύει, ότι υπάρχουν και στερεότυπα. Δηλαδή ότι το μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια γυναίκα, το τι ακριβώς μπορεί να κάνει μια γυναίκα, είναι επίσης κάτι που πλέον δεν είναι στον νόμο γραμμένη η διάκριση, αλλά είναι πολλές φορές στα μυαλά του κόσμου.